Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί βλέποντας αυτό το κορίτσι του 1,60 και των 53 κιλών τι δύναμη έχει μέσα του. Είναι όμως η Μαρία Πρεβολαράκη, η οποία, καλημέρα Μαρία. Καλημέρα σας. Για τρίτη φορά στην καριέρα της μετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λέμε τρίτη και φαρμακερή, τρίτη και τυχερή, τι λέμε Μαρία? Ελπίζω να είναι η τρίτη και η τυχερή. Τι θα αλλάξει και θα είναι τυχερή συγκριτικά με τις άλλες δύο, δέκατη στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες? Τώρα, γιατί θα αλλάξει κάτι και καταρχάς σκοπεύεις σε βάθρο? Νομίζω ότι ένας αθλητής που έχει πάρει μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια δικαιούται να έχει και βλέπεις για ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Νομίζω αυτή είναι η τρίτη μου συμμετοχή και πιστεύω ότι θα είναι και η καλύτερη μου σε απόδοση, γιατί στους πρώτους Ολυμπιακούς νομίζω ότι ήμουν αρκετά μικρή σε ηλικία. Στην ουσία πήγα για το βάπτισμα του πυρός που λένε σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο Ρίο δυστυχώς ένα χρόνο πιο πριν είχα έναν σοβαρό τραυματισμό και είχα κάνει χειρουργείο στον αυχένα. Αυτό με άφησε αρκετά πίσω. Ευτυχώς κατάφερα, πήρα την πρόκριση, αλλά δεν ήμουν τόσο έτοιμη όσο θα ήθελα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε αυτή την Ολυμπιάδα δεν έχω κάποιον τραυματισμό ευτυχώς και ελπίζω και μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες να παραμείνω έτσι υγιής. Οι δύο μεγάλους αγώνες πριν τους Ολυμπιακούς που συμμετείχα, το Παγκόσμιο Κύπελλο και τώρα το Ευρωπαϊκό, μου δείξαν ότι είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Οπότε ελπίζω να πάω καλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε πολύ καλή κατάσταση, αν και επιβαρημένη. Πρόβλημα με το γόνατο, είχες μείνει ένα μήνα εκτός προπονήσεων. Παρά τα αυτά, επέστρεψες και με ελάχιστη προπόνηση πήρες το ασημένιο μετάλλιο. Αυτό σημαίνει ότι πλέον έχεις ένα τέτοιο ειδικό βάρος που τέτοιους τραυματισμούς τους ξεπερνάς εύκολα και απλά? Σε άλλους σοβαρούς τραυματισμούς που έχω πάθει, ότι αυτός δεν ήταν και τόσο σοβαρός, ήταν μια διάταση στο νεσοπλάγιο. Με άφησε όμως εκτός ένα μήνα πριν το Ευρωπαϊκό. Έκανα μόνο φυσικοθεραπείες για να μπορέσω να αποκαταστήσω τον τραυματισμό που είχα, ώστε να μην με ενοχλήσω στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πραγματικά η συμμετοχή μας κρίθηκε τις τελευταίες μέρες. Είπα ότι μέχρι τις τελευταίες μέρες θα προσπαθήσω. Έκανα έναν αγώνα δρόμου με φυσικοθεραπείες, με θεραπείες PRP. Και πράγματι την τελευταία εβδομάδα δεν ένιωθα και τόσο ενοχλήσεις, οπότε μόλις μία εβδομάδα κατάφερα να μπω στην παλέστρα. Είδα ότι δεν έχω πέσει και τόσο ούτε στη φυσική κατάσταση ούτε παλαιστικά, οπότε αποφάσισα να συμμετέχω στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν όμως σαν να έχεις ένα ξέσπασμα με το ασημένιο μετάλλιο. Ήθελες το χρυσό. Μήπως είναι λίγο αγνωμοσύνη? Διαβάσαμε ότι πήγαινες για χρυσό και είχε μια απογοήτευση η δεύτερη θέση. Γιατί τόσο πολύ πια? Δεν ήμουν απογοητευμένη που δεν κατάφερα να κερδίσω το χρυσό. Ήμουν ευχαριστημένη που κατάφερα και πήρα ένα μετάλλιο. Ήμουν πολύ απογοητευμένη με την εμφάνισή μου στον τελικό, γιατί πιστεύω ότι δεν με αντιπροσωπεύει. Νομίζω ότι ο ένας μήνας που έμεινα εκτός με επηρέασε λίγο στη φυσική κατάσταση και έδωσα πολύ ενέργεια στην πρώτη μέρα και δεν είχα να δώσω τη δεύτερη μέρα. Είναι θέμα ενέργειας. Θέλω να μου πεις εκείνα τα 6 λεπτά που κρίνουν και τα πάντα. Τι παίζει ρόλο? Παίζει ρόλο το μυαλό, η σκέψη, το γεγονός ότι έχεις έναν τρόπο που αντιμετωπίζεις εκείνα τα 6 λεπτά με έναν ειδικό, κάτω από ένα ειδικό πρίσμα? Νομίζω να είσαι 100% συγκεντρωμένος στον αγώνα, κάτι το οποίο εγώ δεν ήμουν στον τελικό. Θέλει δουλειά για να το πετύχεις αυτό στο Τόκιο? Αυτό μπορείς να το ρυθμίσεις με τους αγώνες που συμμετέχεις. Όσο περισσότερους αγώνες συμμετέχεις, τόσο αυτό βοηθάει στο να βελτιώσεις αυτό και να μην σκέφτεσαι οτιδήποτε άλλο και να είσαι συγκεντρωμένος στον αγώνα. Λοιπόν, η Μαρία θα μας δείξει τώρα την πρώτη κλασική κίνηση της βασικής επίθεσης. Μαρία, τι κάνουμε για να επιτεθούμε στην αρχή? Επειδή το στυλ μας είναι στην ελευθέρα, οπότε χρησιμοποιούμε και τα πόδια, το κλασικό για εμάς είναι να μπει στα πόδια και να τρέξει τον αντίπαλο. Σε έχει εμποτίσει αυτή, πώς να πω, βιαιότητα που μπορεί κάποιος να πει ότι περιέχει μέσα το άθλημα? Ως άνθρωπος έχεις επηρεαστεί από το είδος αυτό που υπηρετείς τόσα χρόνια, Μαρία? Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι πάλι δεν έχει ίχνος βιαιότητας. Είναι το πιο ευγενές άθλημα. Ούτε χτυπάς τον αντίπαλο, ούτε τον τραυματίζεις, ούτε τον πονάς. Προσπαθείς να τον ανατρέψεις και να το επιβληθείς μόνο με λαβές. Οπότε πιστεύω ότι δεν έχει ίχνος βιαιότητας, είναι ευγενές άθλημα και αυτό αντιπροσωπεύει και εμάς στην καθημερινότητά μας. Είμαστε ευγενείς άνθρωποι, χωρίς ίχνος βίας, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι όσοι ασχολούνται με τα μαχητικά αθλήματα, ίσως έξω είναι λίγο πιο ζωηροί από ό,τι θα έπρεπε. Εγώ έχω μια αντίθετη άποψη. Πιστεύω ότι επειδή εκτονώνονται πάρα πολύ στο ταπί και στον αγωνιστικό χώρο, δεν έχουν ανάγκη έξω να ξεσπάσουν.
Με τον αδελφό σου παίζεις καθόλου πάλι, αγωνίζεστε μαζί, κάνεις καθόλου προπονήσεις? Ελληνορωμαϊκή βέβαια αδερφό σου, Ελευθέρα εσύ, πώς είστε? Ο αδερφός μου καταρχήν να πω ότι ήταν ο πρώτος μου παρτενέρ. Με αυτόν στα αρχικά στάδια μου έκανα προπόνηση και με βοήθησε πάρα πολύ να κατακτήσω κάποια μετάλλια στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες, όπου η διαφορά άντρα και γυναίκα δεν είναι τόσο μεγάλη. Αργότερα ανέβηκε κιλά, οπότε δεν μπορούσαμε να συναγωνιστούμε ούτε να με βοηθάει στην προπόνηση. Οπότε πλέον όχι, δεν παλεύουμε πια με τον αδερφό μου. Με τον πατέρα σου έχετε παλέψει καθόλου? Τώρα είναι κριτής βέβαια, έτσι, παλιός αθλητής, έχετε παλέψει καθόλου? Και ο πατέρας μου στη μικρή ηλικία, όταν πήγαινε εμένα και τον αδερφό μου για προπόνηση, μας πάλευε και αυτός. Πώς ήταν αυτή η φάση να παλεύεις με τον πατέρα σου? Ήταν ωραία, γιατί σίγουρα έχει πολλά πράγματα να μας δώσει από την εμπειρία του από τα τόσα χρόνια ενασχόληση με το άθλημα και σίγουρα μας βοήθησε πάρα πολύ. Το γεγονός ότι μέσα σε μία οκταετία έχεις 10 σπουδαίες κατακτήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ευρωπαϊκά, παγκόσμια, μεσογειακούς αγώνες, τι δείχνει για τη Μαρία Πρεβολαράκη αυτή η οκταετία πλήρης επιτυχιών? Δείχνει την επιμονή μου και τη σκληρή δουλειά που κάνω όλα αυτά τα χρόνια για να συνεχίσω να φέρνω διακρίσεις και να βρίσκομαι σε υψηλό επίπεδο τόσα χρόνια. Λέμε να συνεχίσεις, είσαι 29 στα 30, οι Ολυμπιακοί αγώνες έχουν ένα τέλος, ένα ταβάνι ηλικιακό. Θέλω να πω, έχεις δει τον εαυτό σου, μετέχω Τόκιο, μετέχω και Παρίσι και μετά τέλος, είναι και το Παρίσι μέσα στα πλάνα τα χρονικά? Είναι και το Παρίσι. Σε αυτό βοηθάει και το ότι αναβλήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες, μας τράβηξε ένα χρόνο, επομένως η επόμενη Ολυμπιάδα είναι σε 3 χρόνια και όχι σε 4, άρα δεν μας μοιάζει και τόσο μακρινό. Νομίζω ναι, ότι για μένα το ταβάνι θα είναι το Παρίσι του 2024, γιατί μετά και ηλικιακά δεν νομίζω ότι με παίρνει παραπάνω να συνεχίσω. Το γεγονός ότι είσαι μία και μοναδική, δεν έχουμε τίποτα άλλο για το οποίο μπορούμε, στο οποίο μπορούμε να αναφερθούμε. Είχαμε βέβαια και κάποιες γυναίκες που έκαναν την αρχή και στους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες. Το γεγονός ότι είσαι η μοναδική γυναίκα σημείο αναφορά στην ελληνική πάλι, τι σημαίνει? Δεν υπάρχει τίποτα από πίσω ή τα έχεις καθυλώσει όλα? Με στεναχωρεί καταρχήν το γεγονός ότι σε αυτή την περίοδο βρίσκομαι μόνο εγώ στο προσκήνιο στη γυναικεία πάλι. Να πω ότι παλιά είχαμε μια πολύ δυνατή εθνική ομάδα γυναικών, με προπονήτρια την κυρία Λία την Νικολάου, που είχε αναδείξει αθλήτριες με μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα και σε ευρωπαϊκά. Μετά από εκεί υπήρξε ένα κενό, λόγω και της οικονομικής κρίσης δεν είχαν τα χρήματα να τρέξουν, να βρουν νέα ταλέντα, να ασχοληθούν, οπότε υπήρξε ένα κενό. Εγώ, επειδή ήμουν από παλαιστική οικογένεια, ο πατέρας μου μέτρεξε πάρα πολύ και με βοήθησε να αναδειχθώ. Θεωρώ ότι τώρα γίνεται μια προσπάθεια, γιατί ακούγονται και οι διακρίσεις οι δικές μου, οπότε προσελκύει αυτό πολλά κορίτσια στο άθλημα. Υπάρχουν τώρα, θεωρώ, καταξιωμένοι προπονητές που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι και ελπίζω μετά από μένα να υπάρξει συνέχεια. Μπορεί να θεωρηθεί κάποιος ότι είσαι ένας, δεν ξέρω, είναι νωρίς ακόμη, ένας θρύλος του αθλήματος και μιλάω, αναφέρομαι με αυτόν τον τρόπο, διότι έχουμε 4 σπουδαίους θρύλους της πάλης, Γαλακτόπουλο, Μιγιάκη, Χολίδη, Θανόπουλο, θρύλοι, επαναλαμβάνω. Καταρχάς, πόσο εκτιμάς και σέβεσαι αυτές τις μορφές της αντρικής πάλης που πέτυχαν τα περισσότερα? Να πω ότι ο σύλλογος που ξεκίνησε είναι ο Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος, όπου ήταν και ο κύριος Μιγιάκης, ο κύριος Γαλακτόπουλος και ο κύριος Θανόπουλος. Προπονητής μου ήταν ο κύριος Αρκουδέας Παναγιώτης στην νεαρή μου ηλικία, που ανέδειξε αυτούς τους σπουδαίους αθλητές. Οπότε τα βιώματά μου σε μικρή ηλικία ήταν το να βλέπω αυτούς τους μεγάλους αθλητές στον αγωνιστικό χώρο, να μας λένε τις ιστορίες τους, τις εμπειρίες τους, και ήταν κάτι που με βοήθησε πάρα πολύ. Για μένα προσωπικά που με ρωτήσατε, θεωρώ ότι την ιστορία τη γράφουν τα Ολυμπιακά μετάλλια, οπότε εάν δεν κατακτήσω ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, δεν θεωρώ ότι θα ανήκω στους θρύλους του αθλήματος. Και τώρα θα δούμε πώς μπορείς να ξεφύγεις από μια τέτοια λαβή, να γλιτώσεις και να αμυνθείς. Λοιπόν, Μαρία, για να δούμε. Πρέπει να έχεις γρήγορα αντανακλαστικά, οπότε να καταλάβεις πότε θα έρθει ο αντίπαλος, να πας πίσω τα πόδια και να πέρασες πίσω στο να πάρεις εσύ πόδια. Ένας εκ των ιδιοκτητών του Sports 3, ο Πέτρος Γαλακτόπουλος, μίλησε για σένα εγκομιαστικά και σε συνεχάρει. Τι έχεις από αυτούς τους ανθρώπους κερδίσει και πάρει σαν μαθήματα για τη συνέχεια της καριέρας σου? Τις ιστορίες που άκουγα μικροί που μας λέγανε και τα βιώματά τους σε κάθε αγώνα που πηγαίνανε. Σίγουρα το σεβασμό και την αγωνιστικότητα που έβλεπα όταν ερχόντουσαν στο γυμναστήριο που γυμναζόμασταν. Εδώ τώρα είσαι, ουσιαστικά είναι η μισή σου ζωή εδώ μέσα στο προπονητήριο. Νιώθεις ότι είσαι ισορροπημένη σαν άνθρωπος? Ένα κορίτσι 29-30 ετών.
νιώθει ότι έχει ισορροπία στη ζωή του. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό, σίγουρα κάποια πράγματα που θα ήθελες να κάνεις, λίγο τα παραβλέπεις. Οπότε μπορεί όταν σταματήσεις τον αθλητισμό, να θες να κάνεις πράγματα που δεν έκανες. Αλλά σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι είμαι πολύ ισορροπημένο άτομο και πάλι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Η πάλι μας έχει μάθει να έχουμε σεβασμό, πειθαρχία και να παλεύουμε σε ό,τι δυσκολία και να παλεύουμε με όποιον αντίπαλο βρεθεί μπροστά μας, επομένως και με ό,τι δυσκολία μπορεί να έχουμε στη ζωή μας. Ως γυναίκα, περιποίησε τον εαυτό σου με έναν τρόπο που δεν συνάδει με αυτή την αμφίεση. Βάφεσαι, φοράς φούστα, φοράς ψηλά παπούτσια, είσαι και έτσι. Επειδή η καθημερινότητά μου είναι όλη στο γυμναστήριο, πρωί βράδυ, επομένως δεν έχω εξόδους, δεν περιποιούμαι και τόσο πολύ τον εαυτό μου, σε περιστάσεις που θα προκύψουν όπως γάμοι, βαφτίσεις, ναι, τότε θα περιποιηθώ. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να σε στηρίζει συναισθηματικά. Σε αυτή την ηλικία μία κοπέλα, μία γυναίκα θέλει και μία συναισθηματική συνύπαρξη και έναν άνθρωπο που να είναι κοντά της εκτός από τα αγωνιστικά και να την βοηθάει και να την υποστηρίζει. Έχεις μία σχέση συναισθηματική που να σε ευχαριστεί και να σε ικανοποιεί? Νομίζω ο προπονητής μου εκτός από τον αγωνιστικό χώρο με βοηθάει ψυχολογικά και στην έξω τη ζωή μου. Με στηρίζει σε οτιδήποτε άλλο και εκτός του αγωνιστικού χώρου και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Να καταλάβω μέσω αυτού που λες ότι έχετε και μία σχέση ουσιαστική και συναισθηματική με τον κύριο Παριγέη. Πάντα νομίζω ότι ένας αθλητής με έναν προπονητή έχουν ένα πολύ γερό δέσιμο και εκτός του αγωνιστικού χώρου. Σκέφτεσαι καθόλου τον εαυτό σου στην υπόσταση της γυναίκας, να παντρευτείς κάποια στιγμή, να κάνεις παιδιά και αυτά όλα έχουν πάει πίσω λόγω της ενασχόλησης με τον πρωταθλητισμό? Σίγουρα κάποια στιγμή θα κάνω κι εγώ οικογένεια. Αν καταφέρω το στόχο μου που είναι ένα μετάλλιο στο Τόκιο, ίσως να σκεφτώ μετά το Τόκιο να κάνω οικογένεια, ιδάλλως πιθανόν μετά το Παρίσι. Πώς αντιμετωπίζουν στο εξωτερικό την Μαρία Πρεβολαράκη, η οποία έχει και ένα βάρος της Ελληνίδας αθλήτριας, με το δεδομένο ότι η πάλι ήταν ένα από τα αρχαιότερα Ολυμπιακά αθλήματα, αυτά που ξεκίνησαν τους πρώτους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες, έχει και μια ιδιαιτερότητα η πάλι για σένα ως Ελληνίδα? Σίγουρα, επειδή είναι ένα από τα πιο αρχαία αθλήματα, το ότι είμαστε Έλληνες και κάνουμε αυτό το άθλημα μας δίνει ένα περισσότερο βάρος. Ωστόσο, πιστεύω ότι οι άνθρωποι στο εξωτερικό δεν το αναγνωρίζουν και τόσο και δεν μας σέβονται και τόσο πολύ. Νομίζω όμως ότι αυτό έγκυται στο ότι δεν έχουμε τόσες σπουδαίες διακρίσεις όπως θα έπρεπε να έχουμε ως ελληνικό άθλημα. Τι σκέφτεσαι όταν βλέπεις την ελληνική σημαία, τι σημαίνει για σένα η ελληνική σημαία και το εθνόσημο? Είναι γι' αυτό το οποίο παλεύουμε, αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε και τη σημαία μας προσπαθούμε να τη σηκώσουμε ψηλότερα από όλες τις υπόλοιπες σημαίες. Από πλευράς οικονομικής κατάστασης, σε τι επίπεδο βρίσκεσαι? Έχεις χορηγούς οι οποίοι προσπαθούν να υποστηρίξουν και να σε βοηθήσουν στο έργο σου? Οικονομικά είσαι σε μία κατάσταση που μπορείς να πεις ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα, κάνω μόνο προπόνηση γιατί όλα τα άλλα τα έχω λυμμένα? Σίγουρα ο πλούσιος δεν γίνεσαι από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Εγώ τα τελευταία 2 χρόνια έχω νιώσει αυτό που λέτε, ότι έχω πολλές ανάγκες μου καλυμμένες, οπότε η στοχοπροσύλωσή μου είναι μόνο σε αυτό που κάνω. Και αυτό οφείλεται χάρη στις ενέργειες του κύριου Σπύρου Καπράλου, του Προέδρου της Ολυμπιακής Επιτροπής, ο οποίος με το πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν αθλητή σε κάθε Ολυμπιάδα», την ονομάζουν ή στο Τόκιο ή στο Ρίο. Μας έχει βρει κάποιους χορηγούς. Εγώ προσωπικά έχω τη Στίχημαν, την Τογιώτα, τον Κοτσόβολο και τη Μινέτα, τον οποίο η στήριξη είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς, ώστε να συνεχίζουμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Μαρία, είσαι πτυχιούχος τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Έχεις πάρει προφανώς ειδικότητα πάλι. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή να προπονήσεις? Η αλήθεια είναι ότι δεν μου πολύ αρέσει η προπονητική, αλλά ίσως μετά, όταν σταματήσω και εγώ την καριέρα μου και μου λείπει πάλι και νιώσω την ανάγκη ότι θέλω να βοηθήσω και εγώ τα νέα παιδιά και να τους μεταδώσω τις γνώσεις μου, ίσως ασχοληθώ. Κλείνοντας, καθώς περνάει ο καιρός και περνάνε οι μέρες και σιγά σιγά οι μήνες φτάνουν προς τον Ιούλιο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η καρδιά χτυπάει πολύ περισσότερο? Είσαι χαλαρή, είσαι αγχώδης, τι σε διακρίνει ως ψυχολογική κατάσταση, Μαρία?
Νομίζω ότι παλιότερα θα αγχωνόμουν όσο περνάνε οι μέρες και συνειδητοποιείς ότι πλησιάζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Αρχίζει και λίγο το άγχος ώστε να κάνεις καλύτερη προπόνηση, να είσαι έτοιμος και προετοιμασμένος για αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Νομίζω ότι είμαι σε μια ηλικία όμως που το διαχειρίζομαι λίγο καλύτερα αυτό το άγχος. Οπότε πιστεύω ότι δεν είμαι αγχωμένη τόσο πολύ και ότι μπορώ να το διαχειριστώ. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ευχόμαστε τα καλύτερα και μια μεγάλη επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.